σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς αλλά και με τον Σύνδεσμο Γονοποιών Προφήτης Ηλίας, εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης Γούνας Καστοριάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 3 μέχρι 6 Μαΐου, και για την ημέρα Παρασκευή 4 Μαΐου, προτείνει στα εμπορικά καταστήματα της πόλης, δεύτερη μέρα της έκθεσης και μετά τη λήξη του ωραρίου, να παραμείνουν ανοιχτά ως τις 11. Ως γνωστό, τις ημέρες της έκθεσης επισκέπτονται εκατοντάδες εμπορικοί επισκέπτες την πόλη μας και την περιοχή μας, οπότε μέσω μιας ειδικής διαφήμισης, η οποία θα γίνει προς αυτούς, θα τους προτείνουμε να επισκεφτούν το εμπορικό κέντρο της πόλης. Αυτό σε τι θα βοηθήσει αυτή η δράση? Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοποριακή δράση που δεν θα γινόταν σε καμία περίπτωση χωρίς την συνεργασία με τον Προφήτη Ηλία αλλά και με τον Εμπορικό Σύλλογο, έτσι ώστε για πρώτη φορά να μπορέσουμε τον κόσμο ο οποίος επισκέπτεται καθαρά για τη Γούνα και για τη Διεθνή Έκθεση την περιοχή της Καστοριάς, να τον τραβήξουμε και να γνωρίσει λίγο και το υπόλοιπο εμπορικό κομμάτι της Καστοριάς. Θα υπάρξει κάποια καμπάνια, πρόεδρε, για να γίνει γνωστό αυτό? Καταρχήν, στις επόμενες μέρες θα διανεμηθεί σε όλα τα εμπορικά καταστήματα μία αίτηση και μία πρόταση συμμετοχής, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο φυλάδιο το οποίο θα διανεμηθεί στην έκθεση Γούνας Καστοριάς για να φαίνονται οι επιχειρήσεις. Το φυλάδιο φυσικά θα είναι πολύγλωσσο και θα είναι ένα πολύ ευδιάκριτο φυλάδιο με χάρτη, με συνοδεία χάρτη, έτσι ώστε ο εμπορικός επισκέπτης να βλέπει πού βρίσκεται το συγκεκριμένο κατάστημα αλλά και τι είδους κατάστημα είναι. Πιστεύουμε από τη δική μας τη μεριά ότι τα καταστήματα τα οποία θα είναι λίγο έτσι πιο ευνοημένα από αυτή τη δράση θα είναι σίγουρα η ένδυση, η υπόδυση, το κόσμημα, ό,τι έχει να κάνει σχέση με, με τα καλλυντικά, είδη δώρων, αξεσουάρ, δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο των επιχειρήσεων. Θέλετε να δώσετε μια οτονοτική ένεση στην ψυχοραγούσα οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιοχής? Κοιτάξτε, αυτές οι δράσεις δεν είναι αποκομμένες. Έχουμε δεκαετίες που γίνεται η έκθεση. Είναι μια πρώτη ευκαιρία να το δούμε πώς θα περπατήσει. Όλες αυτές οι δράσεις πρέπει να δούμε πώς θα τις αγκαλιάσει καταρχήν ο ίδιος ο εμπορικός κόσμος. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι και η συμπεριφορά των εμπορικών επισκεπτών. Φυσικά οι εμπορικοί επισκέπτες είναι γνωστό ότι είναι αρκετές γυναίκες λόγω της μεγάλης αγοράς που είναι η Ρωσία, η οποία οι γυναίκες κρατάνε και το εμπόριο τους Γούνας. Νομίζω ότι είναι μια δελεαστική πρόταση προς αυτές, θα είναι μια καλή προσπάθεια. Από εκεί και πέρα ας μην βιαστούμε να την κρίνουμε, ας τελειώσει. Και μετά από εκεί και πέρα θα ξέρουμε αν αυτές οι επιχειρήσεις μείναν ευχαριστημένες και αν υπάρχει διάθεση να συνεχιστεί, να μεγαλώσει. Εμείς ξεκινάμε. Η ουσία είναι ότι είναι μια, νομίζω, σε σωστή κατεύθυνση δράση που δεν επιβαρύνει και με κόστος τις επιχειρήσεις. Και η ουσία είναι ότι υπάρχουν και κάποιες συνεργασίες μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου, του Επιμελητηρίου και του Συνδέσμου Γονοποιών Προφήτης Ηλίας για μια τονοτική ένεση για όλη την πόλη. Εκ μέρους καταρχήν του Συνδέσμου Γονοποιών Καστοριάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κ. Καρταγλίδη, για την συγκεκριμένη πρόταση και την πρόσκληση στη συγκεκριμένη σημερινή συνέντευξη τύπου. Είναι, νομίζω, στα πλαίσια των δράσεων που κάνει το Επιμελητήριο για την ενίσχυση του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου της πόλης, κάτι που τόσο έχει ανάγκη. Και εμείς, νομίζω, δεν ήταν δυνατόν να μην συμμετάσχουμε στη συγκεκριμένη εκδήλωση, μιας και γίνεται και κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας Καστοριάς, που είναι 3 με 6 Μαΐου. Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών εξ αρχής έχει τοποθετηθεί ότι στην συγκεκριμένη εκδήλωση που κάνουμε εμείς στην Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς θα πρέπει να συμμετάσχει όλη η πόλη, όλος ο επιχειρηματικός και εμπορικός κόσμος της περιοχής μας, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, και νομίζω με την συγκεκριμένη πρόταση που έχει καταθέσει το Επιμελητήριο, ο στόχος αυτός είναι πλέον εφικτός. Είναι μια δράση, είναι ένας θεσμός που έχει τεράστια απήχηση, είναι οι λεγόμενες λευκές νύχτες, είναι ένας θεσμός που έχει τεράστια απήχηση σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποιες τέτοιες δράσεις. Γίνεται για πρώτη φορά στην Καστοριά και θα ήθελα να συγχαρώ ακόμη μια φορά το Επιμελητήριο Καστοριάς για την συγκεκριμένη δράση. Και νομίζω εάν συμμετάσχει ο εμπορικός κόσμος έτσι όπως πρέπει να συμμετάσχει, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και ειδικά τις συγκεκριμένες μέρες που είναι μια γιορτή για την πόλη της Καστοριάς. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Καραταγλίδη. Είναι προφανές ότι σε μια τέτοια δράση, η οποία συμπίπτει με την διενέργεια και τη διεξαγωγή της 403ης Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας,
του εμπορικού κόσμου της πόλης μας, τα μέλη του εμπορικού συλλόγου, δεν υπήρχε περίπτωση να λείπουν από αυτήν. Οι συζητήσεις τις οποίες κάναμε έγιναν πριν από αρκετό καιρό. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα αυτό το οποίο απομένει είναι να ενημερωθούν όλα τα μέλη μας και κυρίως τα μέλη του εμπορικού συλλόγου Καστοριάς για τις λεπτομέρειες και για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει αυτή η δράση. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γνωπιών, είναι οι λεγόμενες λευκές νύχτες. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη συζήτηση για τις λευκές νύχτες στο σύλλογό μας τουλάχιστον την έχουμε κάνει και την έχουμε κατά νου εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Βρήκαμε την συγκεκριμένη ευκαιρία γιατί πιστεύουμε ότι όταν συμπίπτουν τέτοιου είδους ευκαιρίες ή δρόμενα, αν θέλετε, πάντα οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μεγαλύτερες. Επομένως, αυτό το οποίο εμείς καλούμε τους συναδέλφους είναι να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση. Άλλωστε, είναι μια μέρα όπου πράγματι θα υπάρχουν επισκέπτες στην πόλη. Είναι μια περίοδος, και πρέπει να το θυμίσουμε γι' αυτό, που αρχίζουν και οι ενδιάμεσες εκτόσεις, το δεκαήμερο των ενδιάμεσων εκτόσεων. Επομένως, άλλο ένα δεδομένο το οποίο ενισχύει αυτή τη δράση και αυτή την πρωτοβουλία την οποία έχουμε πάρει. Θεωρούμε και πιστεύουμε λοιπόν ότι στο τέλος το ταμείο ή αν θέλετε αυτό το οποίο θα βγει προς τα έξω θα είναι κάτι το οποίο θα είναι θετικό. Ελπίζουμε όλοι ότι πράγματι τέτοιου είδους δράσεις ενισχύουν την τοπική αγορά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατά νου όλοι μας, είναι κάτι το οποίο είναι ζητούμενο για όλους μας. Επομένως με κάθε τέτοια ευκαιρία από εδώ και πέρα αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα, Πρόεδρε, βρίσκει σύμφωνα τον εμπορικό κόσμο η πρωτοβουλία του επιμελητηρίου. Προφανώς. Εμείς με τη σειρά μας θα ενημερώσουμε όλα τα μέλη μας για τις λεπτομέρειες και για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί όλη αυτή η δράση. Θεωρώ και πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τους συναδέλφους και κυρίως αυτοί στους οποίους αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου θα ακολουθήσουν αυτή τη δράση. Νομίζω ότι θα βγουν αρκετά κερδισμένοι.